Είναι από τους πιο δημιουργικούς και ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Αντισυμβατικός, αντιστάρ. Ο Μαρίνος Ξενοφόντος είναι τόσα κι άλλα τόσα και είμαστε εδώ σήμερα μαζί του στο Θέατρο Ανεμόνα για να συνθέσουμε αυτό το παζλ της προσωπικότητάς του. Μαρίνο μου, καλώς όρισες. Μάλλον, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Θάσο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Είμαστε σε μια παραγωγική διαδικασία αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζουμε τη νέα μας παραγωγή στο Θέατρο Ανεμόνα, την πρώτη παραγωγή της χρονιάς. Mm-hmm. Είναι το Κουκούτσι του Χρήστου του Γρηγοριάδη. Το τρίτο έργο του Χρήστου που ανεβάζουμε εδώ στον Ανεμόνα. Πολύ τάλαντος ο Χρήστος. Βεβαίως, με πολύ ξεχωριστό στυλ γραφής, με πολύ εύστοχο ευφυές χιούμορ, με γρήγορη πανέξυπνη ατάκα. Λοιπόν, το Κουκούτσι είναι μία κοινωνική κωμωδία, γλυκύτατη κωμωδία, με πολλά κοινωνικά μηνύματα, με πολλή ανθρωπιά. Είναι από εκείνα τα έργα που τα ρουφάει ο θεατής. Πότε είναι οι παραστάσεις? Λοιπόν, οι παραστάσεις μας, ξεκινώντας από τις 15 του μηνός, είναι Παρασκευές και Σάββατα στις 8.30 και την Κυριακή στις 7 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Το θέατρο είναι ανοιχτό μόνο για εμβολιασμένους? Όχι. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να δει την παράσταση, ακόμη και αν δεν έχει εμβολιαστεί, αρκεί να έχει μαζί του το Rapid ή το PCR, τέλος πάντων, των τελευταίων 72 ωρών. Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο πίσω στο χρόνο. 19 χρόνια, σχεδόν 20. Τόσα λοιπόν είναι και τα χρόνια του Θέατρο Ανεμόνα. Θέλω να μου πεις λοιπόν μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, όλων αυτών των χρόνων, τι έχεις κρατήσει? Πάρα πολύ δύσκολα. Γιορτάζουμε τα 20 χρονά μας τον επόμενο χρόνο. Τι έχω κρατήσει? Ξέρεις, δεν είμαι ακόμη σε φάση να κάνω, ας πούμε, έναν απολογισμό. Γερό απολογισμό, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ο χρόνος. Εξακολουθώ, ας πούμε, να δουλεύω 18 ώρες το 24ωρο. Οπότε δεν προλαβαίνω να χαρώ, αν θέλεις, μία επιτυχία ή να πικραθώ πολύ από μία αποτυχία. Μαρίνο μου, στην αρχή σε έχω προσφωνήσει αντιστάρ και αντισυμβατικό. Ναι. Εντάξει, νομίζω είναι κανένας στην Κύπρο που τι είναι υπέρ του star, ενώ ή θα τον πει star. Αν σκεφτείς τον πληθυσμό μας και το μέγεθός μας, είσαι, τι να πω, θα πρέπει να είσαι πολύ, μην πω ανόητος, αλλά πολύ ματαιόδοξος για να πιστέψεις κάτι τέτοιο. Ωραία. Αν σε ρωτούσα λοιπόν ποια δική σου ματαιοδοξία σε οδήγησε τότε, στα 14, ακόμη και πιο μικρό, να ασχοληθείς με αυτό το χώρο, με το χώρο της υποκριτικής, με το χώρο του θεάτρου? Δεν ήταν ματαιοδοξία, ήταν ανάγκη, ήταν η φύση μου. Ήταν η φύση μου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και δεν είναι ματαιοδοξία. Ήταν η ανάγκη μου να υπάρχω στον κόσμο μέσα από αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 20, όσο υπάρχει το Θέατρο Ανεμόνα και η συνεργασία σου με τον Ανδρέα τον Τηλεμάχου, αν έπιασες τον εαυτό σου να θέλει να απογαλακτιστεί από αυτή την κατάσταση? Γιατί όλος ο κόσμος σας γνωρίζει σαν ντουέτο. Κοίτα, να απογαλακτιστεί δεν βυζάνω από τον Ανδρέα. Με τον Ανδρέα είμαστε ντουέτο. Με τον Ανδρέα θα μας χωρίσει μόνο ο θάνατος. Τίποτε άλλο δεν μπορεί και κανένας άνθρωπος. Είναι μια κοινή πορεία. Πνευματική και ψυχική. Η προσωπικότητα μου διαμορφώθηκε δίπλα στον Ανδρέα. Mm-hmm. Και μην ξεχνάς ότι ήμουν 14 χρονών όταν αρχίσαμε να πορευόμαστε μαζί στο Θίασο του Φυρφυρί. Οπότε είμαστε πόσα χρόνια μαζί? Είναι πάρα πολλά χρόνια. Άρα ερωτεύτηκε στο μυαλό του ο Ανδρέα και τον τρόπο με τον οποίο έτσι δρά και λειτουργεί μέσα φυσικά, στο θέατρο. Κοίταξε, η σχέση μας με τον Ανδρέα είναι ερωτική. Mm-hmm. Δηλαδή ερωτική όχι έτσι όπως στενόμυαλα κάποιοι μπορεί να αντιληφθούν την έννοια
του ερωτισμού. Μαρίνο μου, γιατί πιστεύεις ότι όλοι, οι περισσότεροι, έχουν πάθει κόλλημα μέσα στους δύο και πάντα στις συνεντεύξεις θα μπει αυτή η ερώτηση αν είστε ζευγάρι ή όχι. Γιατί πιστεύεις ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει αν είστε μαζί ερωτικά ή είστε δύο φίλοι. Κοίτα, γιατί θέλει να μάθει, ίσως επειδή θα ήθελε να πιστεύει ότι είμαστε μαζί ερωτικά. Mm-hmm. Δεν είμαστε μαζί ερωτικά, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Δεν είμαστε μαζί. Εντάξει, είμαστε και στο 2021, δηλαδή. Ναι, αλλά δεν είμαστε μαζί. Ναι. Λοιπόν, είμαστε δύο Σιαμαίοι, δύο φίλοι. Πώς σου πω, οι ψυχές μας είναι μαζί, το πνεύμα μας. Mm-hmm. Συμπορεύεται. Τώρα γιατί το πιστεύουν. Το πιστεύουν γιατί σου λέει τόσα χρόνια αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί, στο ίδιο θέατρο, μένουν στο ίδιο σπίτι. Και ίσως θέλουν να πιστεύουν ότι είμαστε μαζί. Μήπως κι εσείς ήδη κάπου το αφήσατε να πλανιέται όλο αυτό στο παρελθόν? Το ότι είστε ζευγάρι εννοώ. Πιθανόν στο παρελθόν, λόγω των έργων κιόλας, ορισμένων έργων που είχαμε κάνει, που είχαν μια θεματολογία συγκεκριμένη, mm-hmm. και ήμασταν τα κεντρικά πρόσωπα, ας πούμε, μιας ιστορίας, όταν ήταν, ας πούμε, μια γκέι θεματολογία κάποιων έργων. Ναι, και εμείς ως κεντρικά πρόσωπα. Οπότε, ναι, πιθανόν προβαλόταν κιόλας έτσι και εξυπηρετούσε και σκοπούς διαφημιστικούς πιθανόν. Δεν το κάναμε σκοπίμως όμως. Mm-hmm. Προέκυπτε και μπορεί να το επιτρέπαμε. Αν στον δρόμο σου δεν ερχόταν ποτέ ο Ανδρέας Τηλεμάχου, ναι, πού πιστεύεις θα ήσουν? Έπιασες τον εαυτό σου να μπαίνει σε αυτή τη μηχανή του χρόνου και να γυρνάει πίσω? Σε εκείνο το αγόρι των 13-14 χρονών. Κοίτα, δεν ξέρω που θα ήμουν. Σίγουρα δεν θα ήμουν. Αν υποθέσουμε ότι έχω κάποια καλά χαρακτηριστικά, ας πούμε. Ότι έχω, ξέρω εγώ, μια θετική προσωπικότητα. Mm-hmm. Ας υποθέσουμε. Την έχεις. Πιθανόν δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα αν δεν ήταν ο Ανδρέας. Μαρίνο μου, έβαλες εσύ εμπάρκο στην τηλεόραση ή η τηλεόραση σε σένα? Γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια να σε δούμε να βρίσκεσαι κάπου τηλεοπτικά. Ναι, ωραία ερώτηση αυτή. Κοίτα, αρχικά έβαλα εγώ. Mm-hmm. Ήταν όταν φτιάξαμε το θέατρο, δεν ήθελα να μου αποσπά τίποτε άλλο. Την προσοχή. Την ενέργεια. Ναι, ήθελα να είμαι εντελώς αφοσιωμένος εδώ. Ύστερα, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια μετά, ήθελα να κάνω τηλεόραση. Είναι αντικείμενο και αυτό της δουλειάς μου εξάλλου και βοηθάει και στην αναγνωρισιμότητα, εννοείται. Εκεί είδα ότι είχα πόρτες κλειστές. Δηλαδή, για κάποιους λόγους δεν ήθελαν. Σποραδικά μου έχουν γίνει προτάσεις, είτε για guest, είτε και για μόνιμες συμμετοχές, και τις έχω απορρίψει. Μαρίνο μου, στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι? Κοίτα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξέρει οποιοδήποτε τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή, δηλαδή αν είμαι μόνος μου, αν είμαι σε σχέση. Ωραία, θα σε θέσω διαφορετικά. Είσαι άνθρωπος ο οποίος γουστάρει τη μοναξιά του ή είσαι υπέρ της συντροφικότητας, ερωτικής συντροφικότητας? Γενικά ομιλώντας, θα έλεγα ότι είμαι μοναχικός άνθρωπος, όχι μοναξιασμένος, μοναχικός. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει η πολύ φασαρία και να είμαι πάρα πολλά μες στον κόσμο. Όχι. Δηλαδή, αν μείνω και μόνος μου μέρες, δεν θα μου λείψουν οι άνθρωποι. Σε ό,τι αφορά τον ερωτικό τομέα, ναι, εννοείται ότι αποζητώ τη συντροφικότητα. Είναι κάτι που είναι στη φύση του ανθρώπου. Μα δεν είναι οξυγόνο, ο έρωτας? Μα φυσικά. Αν και να σου πω κάτι. Εμένα ο έρωτας, όσες φορές έχω ερωτευτεί, με αποσυντονίζει, με απορυθμίζει και με αποχαυνώνει και με αποκοιμίζει. Βασικά με κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν είναι για να ερωτεύομαι. Πόσες φορές έπιασες τον εαυτό σου ερωτευμένο σε αυτή τη φάση που μας έχεις περιγράψει, μόλις τώρα? Σε αυτή τη φάση, δύο. Mm-hmm. Εντάξει, και δύο είναι αρκετές. Δύο. Την πρώτη φορά ήμουνα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,
Αλλά τέλος πάντων ήταν σε σχέση. Τη δεύτερη φορά ήμουνα μόνος μου. Τι εννοείς, μόνος σου το περνούσες όλο αυτό? Ερωτευμένος μόνος μου. Αυτό πλατωνικό. Ήταν πλατωνικός ο έρωτας? Ναι, αλλά ήμουν αποτρελαμένος, αλλά μόνος μου. Την πρώτη φορά δεν ήμουν μόνος μου. Το ίδιο βιώνεις και ένα χωρισμό? Δηλαδή, όσο έντονα είναι τα συναισθήματά σου όταν είσαι ερωτευμένος, άλλο τόσο έντονα είναι και σε ένα χωρισμό? Ναι. Mm-hmm. Έχω βιώσει χωρισμό εντελώς μόνος μου. Δηλαδή, εννοώ χωρίς να πω κιχ να ξέρει κανένας. Mm. Δηλαδή, το βίωσα όλο το πράγμα μόνος μου. Διανύουμε το κίνημα Me Too. Θέλω λοιπόν να τοποθετηθείς σε όλο αυτό το οποίο έχει ξεσπάσει και αφορά όχι μόνο τον αθλητισμό, αλλά και το θέατρο. Την τηλεόραση. Λοιπόν, Τάσο μου, άκουσε. Αυτό είναι ένα θέμα... Δεν με ενδιαφέρει πια, αν παρεξηγηθώ. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές λες πράγματα και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει να τα πάρει. Mm-hmm. Όπως είπα πριν, εγώ είμαι ρεαλιστής. Χωρίς να επικροτώ τη χυδαιότητα που μπορεί να υπάρχει και στο χώρο μας και αλλού από μικρή μερίδα ανθρώπων, χωρίς να την επικροτώ, εν τούτης διαφωνώ με όλη αυτή την, με όλες αυτές τις διαστάσεις που έχουν δοθεί στο θέμα. Αυτά πάντοτε γίνονταν. Απλώς δεν υπήρχαν τα μέσα για να τα προβάλλουν και για να γίνονται νούμερο ένα, να κάνουν τηλεθεάσεις, τα sites να κερδίζουν κλικς κλπ. Πάντα υπήρχαν. Τώρα δεν ξέρω ποια ανάγκη οδηγεί τον κόσμο, ας πούμε, σε αυτή την λεγόμενη επανάσταση. Αλλά και δεν υπάρχουν μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο. Και στην εκπαίδευση και στην εκκλησία, στη δημοσιογραφία, στην πολιτική. Παντού υπάρχουν αυτά. Παντού. Γιατί εστιάζουν όλοι στον καλλιτεχνικό χώρο και δι στον θεατρικό? Και παλιά δεν υπήρχαν, πάντα υπήρχαν. Βεβαίως δεν λέω ότι επειδή υπήρχαν πάντα θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν είναι αυτό που λέω. Αυτό που λέω είναι ότι το έχουν παραξηλώσει. Με τη συνεχή προβολή, με την παράθεση τόσων λεπτομεριών. Φτάνει. Δηλαδή, okay, υπόθηκε αυτό το πράγμα. Και... Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί οποιασδήποτε μορφής βίας, είτε σεξουαλική, είτε λεκτική, από το σκηνοθέτη ή από κάποιο συνάδελφό της, την ανάγκη της να βγει και επιτέλους να πει ότι ναι, υπήρξα κι εγώ θύμα αυτής της κατάστασης. Αν μια γυναίκα, ένας άντρας, ναι, έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν ξέρω κι εγώ τι, να πάει στην αστυνομία. Να μην βγαίνει στα κανάλια. Τα κανάλια δεν είναι δικαστήριο. Mm-hmm. Να πάει στην αστυνομία. Μαρίνο μου, έχεις δεχτεί κάποια σεξουαλική παρενόχληση όλα αυτά τα χρόνια μέσα στον χώρο? Ή οποιασδήποτε μορφής βία? Οποιασδήποτε μορφής βία δεν έχω δεχτεί. Αλλά εντάξει, τώρα το σεξουαλική παρενόχληση, ξέρεις, επειδή έχετε πολλούς επεξηγήσεις τέλος πάντων, μου έχει τύχει, ας πούμε, μία επίμονη και κατ' εξακολούθηση, ας πούμε, ρίξιμο. Mm-hmm. Μου έχει τύχει. Από... τέλος πάντων, μέσα στη δουλειά. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα πήγαινα ποτέ να το καταγγείλω. Ούτε είναι κάτι για το οποίο θα αποκάλυπτα ποτέ το όνομα, ας πούμε. Είσαι ξεκάθαρος. Μαρίνο μου, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η σημερινή μας κουβέντα. Ελπίζω να σ' άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ ότι κατάλαβα ότι πέρασε η ώρα. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην πρεμιέρα, το κουκούτσι. Να έρθει ο κόσμος να το δει, να γελάσει με την ψυχή του και εσένα θα σε περιμένουμε. Θα έρθω. Και σου εύχομαι καλή σεζόν και να συνεχίζεις αυτές τις όμορφες συνεντεύξεις, εξομολογήσεις. Να είσαι καλά, Μαρίνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. It was the summer.